Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους αναισθησιολόγους των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων που έχουν έγκαιρα προειδοποίηση ότι επίκειται ανά πάσα ώρα και στιγμή αναστολή της τακτικής λειτουργίας των χειρουργείων λόγω έλλειψη προσωπικού. Αυτή η υποστελέχωση είναι προϊόν της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που συνειδητά δεν προκυρήσουν θέσεις για να στελεχωθούν σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε τα χειρουργεία, ούτε τα υπόλοιπα τμήματα των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τώρα να κινδυνεύουν οι μικροί ασθενείς. Έχουμε ήδη δει ότι φτάνουν τις 3.000 τα παιδιά που περιμένουν στη λίστα αναμονής σε όλων των ειδών τα χειρουργεία για τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής και πρέπει να τονίσουμε τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης που ακόμα και σήμερα, την ώρα δηλαδή που γίνεται τέτοια κινητοποίηση, έχει το θράσος να επιδιώκει να τη βγάλει παράνομη και καταχρηστική. Ήδη πήγε δύο φορές στα δικαστήρια και το σωματείο του Αγλαΐα και την ΕΙΝΑΠ για την προηγούμενη εβδομάδα για δύο διαφορετικές κινητοποίησεις που έγιναν. Και είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Σήμερα έχει στάση εργασίας και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, γιατί πραγματικά σημαίνει συναγερμός συνολικά για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας.